Οπότε, άποψη. Το ζήσατε. Λένε μάλιστα ότι βγήκε σήμερα ο υπουργός ο κ. Σπύρτζης και είπε ότι οι άνθρωποι 26 που σκοτώθηκαν βρήκαν φρικτό θάνατο, λέει, σε ένα οικόπεδο που ήταν συγγενής στελέχους του κόμματός σας στη Νέα Δημοκρατία. Την τροπή να ακούγονται αυτά. Κοιτάξτε, είχαν φρικτό θάνατο. Ναι. Τι σχέση όμως, εκείνο πρέπει να μας εξηγήσει κάποιος, είναι τι σχέση έχει η αυθαίρετη δόμηση. Γιατί ξέρετε, το συγκεκριμένο οικόπεδο δεν ήταν δομημένο. Και λέει υπήρχε μία περίφραξη. Ναι. Η οποία όμως περίφραξη δεν ήταν πάνω στον Αιγιαλό. Άρα η περίφραξη δεν είναι αυθαίρετη. Και επομένως αρχίζει τώρα μία συζήτηση, η οποία είναι κυριολεκτικά ό,τι να είναι και μόνο για να αποσύσουν τις προφανείς τους ευθύνες. Για παράδειγμα, λέει, έπρεπε να ανοίξει η πρόσβαση στον Αιγιαλό. Ξέρουν τι είναι τα κτίσματα που είναι. Όχι, δεν είναι πάνω στον Αιγιαλό, είναι στην πάνω μεριά. Mm-hmm. Γιατί το μάτι, ο οποίος ξέρει τη γεωμορφολογία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που μιλάνε είναι τόσο άσχετοι και είναι και τόσο αδιάφοροι, ακόμα και μετά από αυτή την φρικτή εκατόμβη, δεν έχουν κάνει τον κόπο να πάνε να δούνε την περιοχή, να τη δούνε, να δούνε πώς είναι. Γιατί διαμορφώνει κανείς την εικόνα ότι αυτή η περιοχή είναι μια ατελείωτη παραλία, στην οποία κάποιος έχει πάει και έχει χτίσει πάνω στην παραλία και την απέκοψε αυτή την παραλία, και επομένως δεν μπορεί να φύγει ο κόσμος στην παραλία. Αυτή έχουμε εμείς που δεν ξέρουμε. Ναι, αυτή η περιοχή έχει ελάχιστες παραλίες. Οι περισσότεροι είναι γκρεμοί, είναι βράχια, και επομένως αυτή η έννοια της προσβάσεως στη θάλασσα είναι λίγο θεωρητική.